Τώρα, θα πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον υποψήφιο δήμαρχο Σπάρτης. Είναι και ο πιο νεαρός σε ηλικία από τους υπόλοιπους υποψήφιους, με τη λαϊκή συσπήρωση, τον κύριο Δημήτρη Αρφάνη. Κύριε Αρφάνη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Χοντρόπουλε. Καλημέρα και στους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε, μιας και είναι όντως και η τελευταία μέρα που μπορούμε να δίνουμε κάποια συνέντευξη για κάποια προβολή προς τον κόσμο. Πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντική η τελευταία μέρα και όταν έχει κάποιος χρόνο έτσι για να μιλήσει με τους ψηφοφόρους, να απευθυνθεί δηλαδή στους ψηφοφόρους. Είναι τα κρίσιμα λεπτά, οι κρίσιμες ώρες. Θεωρώ ότι σίγουρα η τελευταία μέρα και οι τελευταίες ώρες μπορούν απλά να επισφραγίσουν μια εικόνα και ένα συμπέρασμα που μπορεί να έχει βγάλει όλες τις προηγούμενες ημέρες κάποιος πολίτης και εν τέλει να πει πλέον ότι είναι έτοιμος να στηρίξει κάποιο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο. Δύσκολα δηλαδή τις τελευταίες μέρες αλλάζουν οι συνειδήσεις χωρίς κουβέντα, χωρίς συζήτηση, μόνο με κάποια βασικά λόγια από τους υποψήφιους, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Πείτε μου τώρα την απόφασή σας να είστε υποψήφιος στο Δήμο και σε αυτή την ηλικία, πολύ νεαρός. Αυτό είναι θετικό, έτσι δεν το λέω ότι σαν αρνητικό, και ότι να είστε επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο της Σπάρτης. Νομίζω πλέον ότι και για μένα η απάντηση είναι ότι από μικρός έχω αποφασίσει να κάνω και δική μου υπόθεση, την υπόθεση όλου του κόσμου θα έλεγα, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, μάλλον και για το σήμερα να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες δυνατότητες και προϋποθέσεις για την καθημερινότητά μας, αλλά γενικότερα και για τη ζωή μας. Επομένως, σε αυτή τη βάση είμαι ενεργός πολλά χρόνια στο εργατικό κίνημα, στο θετικό κίνημα. Αυτή τη στιγμή ένα βήμα παραπέρα ώστε να ασχοληθώ και με την πόλη μου, γιατί πλέον εδώ έχω αποφασίσει να μείνω και μετά τα φοιτητικά μου χρόνια. Εδώ θα δημιουργήσω την οικογένειά μου. Οπότε δεν μπορώ να συνεχίζω να έχω μια αρνητική εικόνα και άποψη και να μην είμαι ευχαριστημένος από το Δήμο Σπάρτης. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι δεν ήταν και δύσκολη η απόφαση. Με βάση και τις συζητήσεις του προηγούμενου διαστήματος με την παράταξη και την αλλαγή και προσώπων και δυναμικού που θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει και με βάση τους ότι ήμουν καλυμμένος με τους στόχους και με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε και την κατεύθυνση που θα βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλο το επόμενο διάστημα. Επομένως, ναι, θέλησα και ως επικεφαλής ακόμα να δηλώσω παρόν σε αυτή τη διαδικασία. Είστε απογοητευμένος από την σημερινή κατάσταση που βρίσκεται το Δήμο Σπάρτης? Είμαι απογοητευμένος αρκετά χρόνια. Νομίζω από την χρονιά που γύρισα από τα φοιτητικά μου χρόνια. Απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο καθώς πολλοί συμμαθητές μου δεν γύρισαν στον τόπο τους. Ακόμα και τα παιδιά που βρίσκονται και γύρισαν πίσω έχουν αρνητική εικόνα για το Δήμο και για την πόλη ειδικότερα. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και προς τα έξω. Δημιουργείται όλο αυτό το κλίμα που είναι αρνητικό για το Δήμο Σπάρτης. Επομένως, ναι, το πρόσημο είναι αρνητικό γενικότερα, οπότε θέλω να αλλάξει οπωσδήποτε. Πιστεύετε ότι μπορείτε, αν εκλεγείτε ή συμμετέχετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να αλλάξουν πράγματα στην πόλη έτσι ώστε κάποιοι νέοι είτε να θελήσουν να μείνουν εδώ στον τόπο τους ή ακόμα και αυτοί που έφυγαν να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν εδώ είτε κάνοντας οικογένεια είτε κάποιοι να εργαστούν εδώ και να προχωρήσουν τη ζωή τους εδώ στον τόπο τους? Εμείς, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ακόμα καλύτερα δηλαδή να υπήρχε και το πιο θετικό για εμάς να ήμασταν σαν πρώτη παράταξη, αλλά ακόμα και στη διαδικασία των Δημοτικών Συμβουλίων που θα είμαστε μέσα, έχουμε το ίδιο σκεπτικό και την ίδια λογική που θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά θέλουμε, με βάση τις προτάσεις μας, με βάση κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να αλλάξουν, που να απευθύνονται πραγματικά προς τον άνθρωπο της πόλης και των χωριών του Δήμου Σπάρτης, να αλλάξει και η καθημερινότητά του, να αλλάξουν και κάποια βασικά ζητήματα που απασχολούν πολύ καιρό τώρα την κοινωνία μας. Πάντα με σκοπό βέβαια να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο πολίτης στο Δήμο και σίγουρα πλέον όλο αυτό να αγκαλιάζει ακόμα περισσότερο την νεολαία,
να τους δίνει αυτό το δικαίωμα ώστε να λένε ναι, εδώ θα συνεχίσω τη ζωή μου, εδώ θα δημιουργήσω οικογένεια, εδώ θα ασχοληθώ με κάτι συγκεκριμένο και να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Γενικότερα θέλουμε και να κρατήσουμε τον κόσμο μας εδώ και να ζωντανέψουμε την πόλη και τα χωριά, αλλά πάντα με κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, με κάποιες προτεραιότητες που θα πρέπει να αλλάξουν, πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, η συμμετοχή μας και στις εκλογές και για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και για την παράταξη αλλά και για τον ίδιο τον κόσμο έχουν αυτή την κατεύθυνση και αυτή τη λογική. Οπότε μπορείτε να παρέμβετε και να αλλάξουν πράγματα εδώ στο Δήμο και κατ' επέκταση έτσι και στις πόλεις και στα χωριά και στην πόλη και στα χωριά οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα να βρουν τη λύση έτσι όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση και χρόνια προβλήματα τα οποία απασχολούν τους δημότες, τα οποία δεν λύθηκαν ούτε σε αυτή την τετραετία ούτε τις προηγούμενες θητείες. Και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να αλλάξουν τα πράγματα, μιας και πλέον η κατάσταση γενικότερα στη χώρα μας δεν είναι τόσο καλή τα τελευταία χρόνια. Κύριε Χοδρόπουλε, νομίζω ότι η αιτία που δεν μπορούμε να πούμε πλέον ότι για κάποια δημοτική αρχή ότι ναι, πήγε, έκανε ένα βήμα μπροστά και μπόρεσε να καλυτερεύσει λίγο την ζωή μας, είναι γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν αυτό που λέμε οι προτεραιότητες στο πρόγραμμα, αν θέλετε, ή στη λειτουργία δημοτικών αρχών και της προηγούμενης και της προηγούμενης από τον κύριο Δούκα. Δεν βάζουν μπροστά, θεωρούμε εμείς, πραγματικά τις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν και τα έργα που πρέπει να γίνουν με σκοπό να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι. Σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι μια διαχρονική διαδικασία που δεν γίνονται βήματα ώστε ο ένας να παίρνει κάτι θετικό από τον άλλον και να συνεχίζει το θετικό έργο. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει σίγουρα να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα και αν δεν διεκδικήσεις μόνο με το να στοχεύεις σε χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, από ευρωπαϊκά προγράμματα ή από την ιδιωτική πρωτοβουλία και άλλες τέτοιες λύσεις, δεν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την αρχή, δηλαδή που θα αναλάβει μια νέα δημοτική αρχή, πρέπει να είναι στοχευμένες με βάση κάποιες μελέτες που θα πρέπει να γίνουν σύντομα για μια συνολική παρέμβαση στο σύνολο της πόλης, δηλαδή, και όχι μικρές παρεμβάσεις πότε εδώ, πότε εκεί, και να μην επιφέρει μια συνολική διαφορετική εικόνα για την πόλη, όπως το ίδιο πρέπει να γίνει και για τα χωριά. Δηλαδή να αναδείξουμε κάποια χωριά που έχουν ήδη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και με μικρές παρεμβάσεις, αν θέλετε, μπορεί όλο αυτό να εκτοξευθεί και να γίνει και ελκυστικός προορισμός για κάποιο διάστημα του χρόνου, είτε για ορεινό τουρισμό, είτε για κάποιο άλλο είδους τουρισμού. Όλα αυτά δηλαδή θα επιφέρουν μια διαδικασία ανάπτυξης, μια διαδικασία ανάταξης του κόσμου, μια ελπιδοφόρα διαδικασία και σίγουρα θα βλέπουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως θεωρούμε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό δεν έγινε. Προσπαθούσαμε να βρίσκουμε λύσεις που πολλές φορές απευθυνόντουσαν σε έργα που δεν ωφελούσαν τον πολίτη του Δήμου της Σπάρτης. Δημιουργούσαν καταστάσεις και ευκαιρίες μόνο για επενδύσεις που σίγουρα εκεί γίνανε πολλά βήματα, αλλά και αυτές δεν απευθύνονται άμεσα στον δημότη και στην νεολαία της περιοχής μας. Εμείς αυτά όλα τα ζητήματα τα έχουμε συγκεντρώσει. Έχουμε συγκεντρώσει τι πρέπει να αλλάξει στην καθημερινότητα, πώς πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος καλύτερα και σε όλα αυτά τα κομμάτια δηλαδή θα προτείνουμε λύσεις και θα αλλάξουμε αυτές τις προτεραιότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύετε δηλαδή και στην τουριστική ανάπτυξη και είναι πολύ πιθανό και στην αγροτική μας παραγωγή και οι αγρότες μας να στηριχτούν ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να μείνουν και αυτές οι οικογένειες και στα χωριά όπως είπαμε πριν αλλά και γενικότερα η αγροτική παραγωγή να βοηθήσει το εισόδημα των δημοτών. Μα σίγουρα μιλάνε όλοι το τελευταίο διάστημα και από τις υπόλοιπες παρατάξεις για τα πλεονεκτήματα που έχουμε σαν τόπος. Αλλά τίποτα δεν λένε για τι θα γίνει πάνω σε αυτά. Δηλαδή έχουμε δύο ορεινούς όγκους που ζηλεύουν και από το εξωτερικό. Έρχονται δηλαδή πολλοί ορειβάτες από το εξωτερικό για να περπατήσουν τα βουνά μας, να δουν τα χωριά μας. Αλλά αν εξαιρέσουμε μικρές προσπάθειες που γίνονται ακόμα από τον ορειβατικό σύλλογο, από άλλους συλλόγους κτλ., η Δημοτική Αρχή
δεν έχει ποτέ προσπαθήσει να βοηθήσει και αυτούς τους συλλόγους, αλλά να κάνει και αυτή τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτά τα βουνά να γίνουν ακόμα πιο προσελκύσιμα, να είναι ασφαλή, να είναι τα χωριά μας να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια διαδικασία, η πόλη να μπορεί να κρατήσει έναν τέτοιο τουρισμό και τέτοιους επισκέπτες κάποιο χρονικό διάστημα και να μην είναι απλά περαστική. Δεν λέει κανένας, ας πούμε, όμως ακόμα και για αυτή τον τομέα των δύο βουνών μας, ο Δήμος τι έχει κάνει για να τους προστατεύσει. Δηλαδή, ναι, και εγώ σαν εποχικός πυροσβέστης έχω δει κάποια πράγματα τα τελευταία 4 χρόνια που βρίσκομαι στην πυροσβεστική υπηρεσία της Σπάρτης και αναρωτιέμαι πολλές φορές αν τύχει κάτι μεγάλο, όπως έτυχε φέτος σε πολλές, μάλλον δεν ήταν τύχη, ναι, αλλά τέλος πάντων, και γινόταν στην περιοχή μας, θα είχαμε, πιστεύω, άσχημες, πολύ κάτι άσχημες αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο, μεγάλη καταστροφή, ναι. Ναι, και υπήρχε ο φόβος, όπως και τις προηγούμενες χρονιές και φέτος, το καλοκαίρι, και ευτυχώς δεν είχαμε μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές, αν εξαιρέσουμε μία φωτιά που είχαμε στην περιοχή μας, έτσι, αλλά πολύ μικρότερη σε σχέση με ό,τι έγινε στον Εύρο, για παράδειγμα, ή στη Ρόδο. Βεβαίως, και για αυτή την περίπτωση και για αυτές τις καταστάσεις υπάρχει ένα θετικό βήμα με την πολιτική προστασία του Δήμου, αλλά νομίζω ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που δεν είναι λειτουργικό για να μπορεί να συνεργαστεί και με τις κρατικές υπηρεσίες. Το ίδιο το κράτος, αν θέλετε, δεν κάνει τις κινήσεις που πρέπει ώστε να πραγματικά να μιλάμε για καλύτερες καταστάσεις, ακόμα και στην πυροσβεστική. Δεν προσλαμβάνει, ας πούμε, μόνιμο προσωπικό. Και ο Δήμος όμως πρέπει κάπως να συνεισφέρει σε αυτό το θέμα με την πολιτική προστασία. Μπορεί να χρειαζόμαστε κάποια οχήματα, μπορεί να χρειαζόμαστε ακόμα καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Μιλάμε επίσης για τέτοιες καταστάσεις που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα, τα βλέπουμε στα κανάλια και μπορέσαμε να γίνουμε και κάποιοι από εμάς με την αλληλεγγύη μας να είμαστε λίγο πιο κοντά σε αυτό το ζήτημα με τις πλημμύρες. Ναι. Και πολλοί από τους υπόλοιπους επικεφαλείς έχουν επικαλεστεί για αντιπλημμυρικά έργα επί θητείας τους. Και εκεί μπορούμε να διαφωνήσουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να σκεφτώ έστω και ένα που αυτή τη στιγμή έργο να είναι και λειτουργικό να αντιμετωπίσει, έστω να ελαχιστοποιήσει τέτοιες καταστάσεις. Γιατί και με βάση μελέτες που έχουν γίνει από το αρμόδιο Υπουργείο, ο Ευρώτας, η Μαγουλίτσα ακόμα, άλλοι παραπόταμοι και μικρά ρέματα, στην πορεία τους μέσα από το Δήμο δημιουργούν σημεία με πλημμυρικά επικίνδυνες καταστάσεις. Ναι, ναι. Σε αυτά τα κομμάτια δεν μπορεί να μιλάμε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις και αυτή τη στιγμή άμα πάμε να κοιτάξουμε σε όλα αυτά τα μέρη να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Και αν μιλάμε για περιουσίες και ζωές ακόμα περισσότερο, ο Δήμος τι κάνει να τις προστατεύσει? Άλλη μια κατάσταση δηλαδή που εμείς θα μπούμε μπροστά, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή, η δικιά μας άποψη είναι αυτή, αλλά πρέπει και εμείς να μπορούμε τουλάχιστον ακόμα και σε ακραίες καταστάσεις, ακόμα και σε ασύμμετρες απειλές όπως τις αποκαλούν πολλές φορές, να είμαστε λίγο πιο θωρακισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν συνέχεια, άμα αρχίσουμε να συζητάμε και να αναλύουμε λίγο το Δήμο και τα προβλήματα και την καθημερινότητα και όλες αυτές τις πλευρές, θα βρίσκουμε προτεραιότητες που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν μπροστά και να γίνονται πράγματα ώστε να λυθούν και να επιληθούν και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σκεπτικό μας, αυτό θα κάνουμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό θα κάνουμε και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή όταν θα υπάρχουν διεκδικήσεις κατοίκων που εμείς το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε μπροστά και δίπλα τους, όπως ήταν ας πούμε οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, που εμείς ήμασταν πραγματικά δίπλα στον κόσμο και στα χωριά, που αυτή τη στιγμή πληρώνουν 300% επάνω το νερό, θα βρισκόμαστε και όποια άλλη διεκδίκηση και ανάγκη έχουν. Και πάντα φυσικά εμείς δεν θα εξαρτώμαστε από τίποτε άλλο, μόνο από τους κατοίκους, γιατί σε αυτούς θα απολογηθούμε. Σε αυτούς είμαστε αληθινοί όλο το προεκλογικό διάστημα. Ποτέ δεν επικαλεστήκαμε άλλες καταστάσεις και άλλες λογικές ώστε να συγκροτήσουμε, αν θέλετε, το ψηφοδέλτιό μας. Δεν κάναμε καμία ύπουλη, να το πω λίγο εκβιαστική συζήτηση με πολίτες, ναι, ώστε να μπορούν να θέσουν τον εαυτό τους πιο ενεργά στο ψηφοδελτίο μας. Εμείς είμαστε μακριά από τις λογικές και αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος, είμαι χαρούμενος που ήμασταν η μόνη παράταξη που ακόμα και τώρα 2 μέρες πριν από τις εκλογές είμαστε τίμοι, αληθινοί προς τον πολίτη, του λέμε πραγματικά τι σκοπό έχουμε να κάνουμε μετά το αποτέλεσμα της 8ης Οκτωβρίου και τι σκεπτικό και τι σχέδιο έχουμε στα χαρτιά μας.
και δεν κάνουμε ακόμα και δωροδοκίες, να το πω, ναι, τέτοιες καταστάσεις δεν τάζεται που δεν είναι στη λογική μας πραγματικά, ναι, κύριε Χονδρόπουλε, και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Τώρα, ως υποψήφιος και ως νέος υποψήφιος, θεωρείτε ότι οι πολλές υποψηφιότητες έχει επιφέρει διάσπαση δυνάμεων για το Δήμο της Σπάρτης? Οι πολλές υποψηφιότητες έχουν και αυτές δύο πλευρές. Είναι αρνητικό για έναν μικρό Δήμο τόσες πολλές υποψηφιότητες. Απ' την άλλη, ίσως να βγαίνει και το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας κόσμος και νέος κόσμος, μιας και όλοι οι συνδυασμοί έχουν και, ναι, μικρότερες ηλικίες από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Που ενδιαφέρεται για τα κοινά. Που ενδιαφέρεται. Βέβαια, με βάση και το αποτέλεσμα, όσοι καταφέρουν και να εισέλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί θα καταλάβουμε αν πραγματικά έχουν κάτι να πούν, αν, mm-hmm, πραγματικά ενδιαφέρονται για το τόπο μας. Και αν πραγματικά όντως αυτό που επικαλούνται όλοι, ότι η ανανέωση στα ψηφοδέλτια και τα λοιπά, θα φέρει και τον νέο κόσμο μπροστά. Δηλαδή, μην δούμε πάλι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που η αλλαγή να έχει να κάνει με 7 άτομα, ας πούμε, ή με 5, και όλοι οι υπόλοιποι να είναι οι γνωστοί άνθρωποι που όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μέσα στα πράγματα, αλλά το αποτέλεσμά τους αυτή τη στιγμή το βιώνει ο κόσμος του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, είναι και ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι και ο προηγούμενος νόμος που δεν διευκόλυνε πράγματα, είναι, ναι, και αυτός ο νόμος που έφερνε συνθήκες που κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν και εξάντλησαν το 150%. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό το έκαναν, για να έχουν παντού ανθρώπους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μακάρι για εμάς να είναι όλοι αυτοί που θα καταφέρουν να εκλεγούν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται και να έχουν και στο μυαλό τους, όποια και αν είναι η Δημοτική Αρχή, όταν κάποιος φέρνει κάτι θετικό και δεν είναι για να φέρει περισσότερα βάρη στον άνθρωπο της πόλης και του χωριού μας, να το κάνουν και αυτοί κτήμα τους, να βοηθάνε, να γίνει ακόμα καλύτερο. Και εμείς σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε, δηλαδή κάθε θετικό έργο ή λειτουργία ή οτιδήποτε θα το στηρίζουμε. Πιστεύετε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να παρεμβαίνουν στα μεγάλα σοβαρά προβλήματα της χώρας με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, με ψηφίσματα που θα πρέπει να φτάνουν στην κεντρική διοίκηση? Είναι μάλλον μια συζήτηση που ειδικά η αυτοδιοικητική, που και εμένα αυτή η έκφραση δεν μου αρέσει, είναι πολλά χρόνια σε αυτό το θεσμό, θα πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα για όλη αυτή την κατάσταση και να το λένε και προς τον κόσμο. Εμείς, ναι, ποτέ δεν το κρύψαμε ότι δεν μιλάμε για μια αυτοδιοίκηση, μιλάμε για μια τοπική διοίκηση, mm-hmm, ακριβώς γιατί οι νόμοι έρχονται από το κεντρικό κράτος και από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως και πριν δύο μέρες ψηφίστηκε με διαδικασίες fast track αλλαγές προς τους Δήμους και τις περιφέρειες για τη λειτουργία τους, ναι, που έχουν καταργήσει επιτροπές, ακόμα και σχολικές επιτροπές που, είναι, ναι, που απευθύνονται για την νεολαία του πρόσωπα, Δήμου, ναι, νομικά πρόσωπα κτλ. Όλα αυτά θα επιφέρουν μια κατάσταση δύσκολη για τη λειτουργία, την ουσιαστική λειτουργία του Δήμου. Εκεί να δούμε βέβαια αν η Δημοτική Αρχή, πέρα από εμάς, αν είμαστε εμείς, σίγουρα θα μας βρουν απέναντί τους. Mm-hmm. Αλλά να δούμε αν οι υπόλοιποι ή θα γίνουν πάλι τα καλά παιδιά, ώστε να εφαρμόσουν άλλη μια φορά νόμους που έρχονται από το κεντρικό κράτος και σίγουρα δεν βοηθάνε, ακόμα και τους δικούς τους στόχους δεν θα βοηθήσουν να τους υλοποιήσουν. Mm-hmm. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι, για κάθε τι μικρό ή κάθε τι μεγαλύτερο, ο Δήμος πρέπει να είναι από την πλευρά των δημοτών. Όπως οι δημότες δηλαδή όταν αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα στην καθημερινότητά τους, είτε οικονομικό, είτε οτιδήποτε άλλο, εργασιακό, ακόμα χειρότερα με τον καινούριο νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, βγαίνει, ναι, έξω, διεκδικεί, εκφράζει την αγανάκτησή του. Αυτό φαίνεται μέσα και στους χώρους δουλειάς, ας πούμε, και στην καθημερινότητά του. Δεν μπορεί ο Δήμος να μην αφουγκράζεται όλο αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να έχει όλα τα υπόλοιπα, αν θέλετε, λυμένα. Παιδικές χαρές, πράσινο, κυκλοφοριακό, καθημερινότητα, καθαριότητα και όλα αυτά. Και ο άνθρωπος του Δήμου του να είναι στην ίδια θέση που βρισκόταν και πριν, ακριβώς γιατί έχει έρθει μια άλλη κατάσταση από το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, μπορεί να επεμβαίνει, μπορεί να παρεμβαίνει, με, αν θέλετε, ακόμα και με έγγραφα, ότι να δηλώνει την δικιά του στάση απέναντι σε κάτι.
Για παράδειγμα, να το πω κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, τώρα από το κεντρικό κράτος δεν έρχονται τα χρήματα που είναι εξ ολοκλήρου για το Δήμο της Σπάρτης, όπως και για τους άλλους Δήμους. Ναι. Δεν μπορεί ο Δήμος, δηλαδή, και η Δημοτική Αρχή, ούτε η τωρινή, ούτε η προηγούμενη, και μια διαχρονική κατάσταση, να μην κάνει κινήσεις ώστε να διεκδικεί αυτά τα χρήματα. Ναι. Είναι χρήματα που ήδη ο άνθρωπος του Δήμου μας, μαζί με όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό, έχει πληρώσει με τη φορολογία και με δημοτικά τέλη. Και αυτά είναι υποχρεωμένο το κράτος να τα ξαναεπιστρέψει κάποια στιγμή, με αυτή την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, για την χρηματοδότηση των Δήμων. Δεν μπορεί να παρακρατείται ένα τεράστιο ποσό, πάνω από το 60% του ποσού που θα πηγαίνει προς το Δήμο Σπάρτης, και να διοχετεύονται αυτά τα χρήματα σε άλλες καταστάσεις και σε άλλες συνθήκες. Πολλές φορές δεν ωφελούν ούτε την ίδια τη χώρα. Πηγαίνουν σε εξοπλιστικά προγράμματα κτλ. Κτλ. Ναι. Είναι τέτοια ζητήματα που ο Δήμος μπορεί να είναι Δήμος για την πόλη, αλλά πρέπει να κάνει κινήσεις και για αυτά τα ζητήματα. Και τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πολλές αρμοδιότητες στους Δήμους που δεν είχαν πριν, και υπάρχει αυτή η υποχρηματοδότηση. Δηλαδή, από τη μια είναι υπεύθυνος ο Δήμος, από την άλλη δεν στηρίζεται οικονομικά για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Μα έχουμε φτάσει στο σημείο τα τελευταία δύο χρόνια να έχει νομοθετηθεί η δυνατότητα των Δήμων και των περιφερειών να χρηματοδοτούν από τους δικούς τους προϋπολογισμούς, ναι, μελέτες, εκτέλεση έργων και διάφορων προγραμμάτων ανάπτυξης, τέλος πάντων, των δημόσιων μονάδων υγείας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται μόνιμο και να το θεωρούμε κάτι καλό. Όλη αυτή η διαδικασία, ακόμα και για την υγεία δηλαδή που αφορά τον κάθε έναν από εμάς, να πέφτει στα βάρη του Δήμου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένας Δήμος. Και να του βάζουμε δηλαδή ακόμα περισσότερα βάρη, ενώ αυτό που είπατε και εσείς, του κόβουμε τη χρηματοδότηση. Και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία, το ποιος έχει, ας πούμε, καλύτερες συνδέσεις, το ποιος έχει καλύτερες ανοιχτές πόρτες, ή αν θα έχουμε μελέτες που τα έχει κάνει η τάδε εταιρεία για να έρθουν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ και διάφορα τέτοια. Θεωρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να λύσει και ζητήματα, και γι' αυτό και συνεχίζουμε σε μια κατάσταση όλα αυτά να μαζεύονται, να μαζεύονται, να μαζεύονται. Αν και η επόμενη πενταετία λειτουργήσει πάνω σε αυτά τα πλαίσια, να ξέρετε ότι θα μιλάμε για μια τραγική κατάσταση και στο Δήμο Σπάρτης στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Αρφάνη, κλείνοντας, θα ήθελα το μήνυμά σας προς τους δημότες, προς τους ακροατές μας, προς τους υποφόρους για την Κυριακή αυτή. Και για το πρόσωπό σας, βέβαια, ως υποψήφιος δήμαρχος Σπάρτης με τη λαϊκή συσπήρωση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ιδιαίτερα οι νέοι της πόλης και το χωριό μας πρέπει να πάνε στις κάλπες την Κυριακή, αλλά και όλος ο κόσμος. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θέλω να υπάρχει μια συμμετοχή, άσχετα αν θα εκφραστεί με μεγάλο ποσοστό για τη λαϊκή συσπήρωση και την παράταξή μου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει ακόμα και από αυτή την κίνηση ο άνθρωπος της πόλης και των χωριών πρέπει να είναι πιο ενεργός, να καταλάβει πλέον γιατί πρέπει να συμμετέχει σε μια διαδικασία. Βέβαια, όλη η συζήτηση του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και γενικότερα όλες αυτές οι καταστάσεις που μας έχουν επιφέρει στον άνθρωπο και στην νεολαία, ειδικότερα να έχουν μια αρνητική άποψη στα κοινά, σε παρατάξεις, σε κόμματα κτλ. Αυτό σιγά σιγά πρέπει να το αλλάξουμε. Καλό όλο τον κόσμο να καταλάβει ότι εμείς μας γνωρίζει, ξέρει ποιοι είμαστε. Ήμασταν δίπλα τους όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και αν δεν είχαμε εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι πραγματικά η ελπίδα βρίσκεται στην ενίσχυση της δύναμης της λαϊκής συσπήρωσης, να έχει όσους περισσότερους εκλεγμένους γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και να είμαστε η έκπληξη να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Γιατί οι προτεραιότητες και τους στόχους που έχουμε βάλει εμείς στο χαρτί μας είναι μέσα από τον κόσμο, είναι με βάση τις συζητήσεις, με βάση τις επαφές που έχουμε κάνει με τον αγρότη, με τον εργαζόμενο, με την νεολαία μας. Και αυτά τα προβλήματα και αυτά τα ζητήματα που μας έχουν αναδείξει και οι ίδιοι θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε έργα και υποδομές και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για να τα επιλύσουμε πάντα προς όφελος των δημοτών. Θεωρώ ότι την Κυριακή πρέπει πραγματικά οι κάλπες να γεμίσουν με το γαρίφαλο της λαϊκής σπήρωσης, το σήμα μας δηλαδή, για να έχουμε πραγματικά ελπίδα και για τον τόπο και για τα χωριά μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς και στους συνεργάτες σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα. Ήταν ο κ. Δημήτρης Αρφάνης, υποψήφιος δήμαρχος Σπάρτης με τη λαϊκή συσπήρωση.